ομάδα. Ελλάς Ποντίο λένε σε Ποντιακό ομάδα. Οι Ποντί αγαπούνε σε όλον την Ελλάδα. Οι Ποντί αγαπούνε σε όλον την Ελλάδα. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Περηφάνους τους Ποντίους αγίπεδα ελάς. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Το σημαίο πως έντονε θρησκεία για τεμάς. Εν τα μαούλοι πόντι και για τέσον την χάρη. Στον ουράνον το λαβάρος θα σκόνε με καμάρι. Στον ουράνον το λαβάρος θα σκόνε με καμάρι. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Περηφάνους τους Ποντίους σαν γήπεδα εφτάς. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Το σημαίο πως έντονε θρησκεία για τεμάς. Ελλάς Ποντίο λένε σε τεμέτερον ομάδα. Ελλάς Ποντίο λένε σε τεμέτερον ομάδα. Οι Ποντίοι δέκανε το όνομα Ελλάδα. Οι Ποντίοι δέκανε το όνομα Ελλάδα. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Περηφάνους τους Ποντίους σα γήπεδα εφτάς. Ελλάς, Ελλάς, του Ποντού η Ελλάς. Το σημαίο πως έντονε θρησκεία για τεμάς. Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ελλάς Ποντίον. Η Ελλάς Ποντίον, η οποία μετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφα Πειραιά. Έχουμε σήμερα μαζί μας τους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει τις στίχες του συλλόγου. Τους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν όνειρα την άνοδο στη Γάμα Εθνική, όποτε ξανά έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κώστα Φούντα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον πρόεδρο και βασικό χρηματοδότη της ομάδας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσω με σένα, Κώστα. Είμαστε στα μέσα Φλεβάρι, κοντά στα μέσα Φλεβάρι. Έχουμε καινούριο lockdown. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολα να έχουμε φέτος συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι, θεωρώ πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και με τα νέα μέτρα που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη να ολοκληρωθεί ούτε καν ο πρώτος γύρος. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θεωρώ ότι φέτος το πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται θα διακοπεί. Βασίλη, η δική σου άποψη, πώς βιώνετε εσείς οι παράγοντες όλη αυτή την κατάσταση?
Υπάρχει μια αβεβαιότητα, Βασίλη. Ναι, είναι πολύ δύσκολο για τους παράγοντες που έχουν βάλει κάποια χρήματα. Υπάρχει και αβεβαιότητα για του χρόνου. Του χρόνου από τον Νοέμβρη πάλι μην ξαναγίνουν τα ίδια. Τι να πω. Κώστα, η δική σου άποψη θα μπορούσε έστω να είχε δοθεί κάποιο πράσινο φως για έναρξη προπονήσεων, έστω ένα γκρουπ, τα γήπεδα είναι ανοιχτοί χώροι. Κοιτάξτε, ώστε τα παιδιά να μην είναι συνέχεια κλεισμένα στα σπίτια. Να είναι στο κομπιούτερ, να είναι στην τηλεόραση, στο PlayStation. Σίγουρα, με όλο αυτό που έχει συμβεί, έχουμε αλλάξει τα δεδομένα ότι ο αθλητισμός είναι υγεία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι αιστεία μετάδοση του ιού. Τόσα χρόνια θεωρούσαμε τον αθλητισμό υγεία και ότι οι αθλητές είναι υγιείς και μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο και στους ανθρώπους. Τώρα με όλα αυτά που γίνονται, εγώ δεν μπορώ να σταθώ ούτε στο κομμάτι επιστημονικό, ούτε στις αποφάσεις της πολιτείας, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι έχουν πάρθει βεβαιασμένες κινήσεις, έχουν πάρθει λάθος αποφάσεις και αφήσανε όλα τα σωματεία και γενικά τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Όλοι είναι αθλητές, όλοι έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό, έχουν αφήσει τους πάντες, θα το λέγα ξεκρέμαστος. Θα μπορούσε να έχει γίνει ένας σχεδιασμός από τη στιγμή που βγαίνουν οι επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι και κάνουν προβλέψεις για μετά από ένα μήνα, για μετά από δύο μήνες, για μετά από τρεις μήνες και βλέπουμε ότι τελικά εφαρμόζονται αυτά που έχουν πει, θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια πρόβλεψη. Για παράδειγμα, αρχές τη σεζόν, να λέγανε ότι ξέρετε κάτι κύριοι, δεν θα γίνει καθόλου ένα του πρωταθλήματος. Δεν είχαμε καμία τέτοια ενημέρωση, ούτε καν είχε γίνει τέτοια συζήτηση. Όλα ήταν εικασίες και ο καθένας έλεγε τη θεωρία του. Μετέπειτα, ας πούμε ότι αυτό έφυγε από την κυβέρνηση, έφυγε από τον Υπουργό, από την ΕΠΟ, είχαμε μία ροή του πρωταθλήματος. Ξαφνικά κόβεται το πρωτάθλημα διότι ανέβηκαν τα κρούσματα και έπρεπε να σταματήσουν αθλητικές δραστηριότητες. Από εκεί και έπειτα καμία ενημέρωση, τίποτα και εμείς να αιωρούμαστε. Και εμείς και αθλητές όλοι. Βασίλη, είχες κάνει μια δήλωση ότι εάν χρειαστεί είχες πει ότι θα αναλάβετε εσείς το κόστος των τεστ ώστε να ξεκινήσουν οι αγώνες. Ισχύει αυτό που είχες πει? Ισχύει βεβαίως και από την πλευρά μας θα τα αναλαμβάναμε όλο το κόστος των τεστ για να ξεκινήσουν οι αγώνες έστω με το λιθαράκι το δικό μας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για τις άλλες ομάδες, ότι θα είναι πιο δύσκολο. Αλλά έστω με ένα λιθαράκι δικό μας να βοηθηθούμε όλοι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα πάλι. Αυτό που λέει ο Κώστα, ναι, φίλος και συνεργάτης Βασίλης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως ήταν και θα ήταν καλό από τη μεριά της πολιτείας αν μπορούσε να κάνει ένα προγραμματισμό όλη αυτή τη σεζόν, τη θερινή που είχε, να δει αν μπορεί να κρατήσει ζωντανό τον αθλητισμό. Γιατί πάντα όλα να τα περιμένουν από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Η πολιτεία σε τίποτα δεν ήταν δίπλα στον αθλητισμό. Γιατί δηλαδή να μπορούν να κάνουν τεστ όλοι οι πολίτες σε διάφορα κέντρα και νοσοκομεία και να μην είχε μεριμνήσει όλο αυτό το διάστημα να γίνονται τεστ σε αθλητικές εγκαταστάσεις για να συνεχίσει ο αθλητισμός με μια φυσιολογική ροή. Και πάνω σε αυτό το να αλλάξω λίγο θέμα, γιατί ακούω συνέχεια και λίγο έχει αρχίσει και με ενοχλεί πλέον όλη αυτή η κατάσταση. Έχουμε βάλει μια ταμπέλα εδώ και αρκετά χρόνια, ερασιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια, και είναι αρκετά χρόνια, τουλάχιστον στις κατηγορίες σαν τη δική μας, τα σωματεία κατ' εμέ δεν λειτουργούν ερασιτεχνικά. Όταν όλα τα σωματεία από διετική πρωτοβουλία και
και από τη θέληση κάποιων ανθρώπων από αγάπη για το άθλημα. Παρέχω προπονητή, γυμναστή, φυσικοθεραπευτή. Έχουν συμβάσεις με κέντρα φυσικοθεραπείας που μπορούν να πηγαίνουν οι αθλητές του συλλόγου και να κάνουν αποκατάσταση των τραυματισμών. Εμείς τους έχουμε κάνει κυβερνητική ασφάλεια και αρκετά άλλα σωματεία το κάνουν αυτό. Έχουν τα ρούχα τους, τα βρίσκουν καθαρά, έχουν το φροντιστή τους. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρότυπο ερασιτέχνη. Θεωρώ ότι τα σωματεία πλέον, τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, λειτουργούν σε επαγγελματικά πρότυπα. Η μόνη διαφορά είναι ότι απλά αυτοί οι παίχτες εδώ πέρα, αυτοί οι αθλητές, δεν κολλάνε αίσθημα και δεν παίρνουν ένα βασικό μισθό όπως οι επαγγελματίες. Αλλά τα σωματεία, με ιδιωτική πρωτοβουλία και με αγάπη προς αυτό από τις διοικήσεις, λειτουργούν όσο μπορούν σε επαγγελματικά πρότυπα. Οπότε αυτή η λέξη του ερασιτέχνη είναι απλά, δεν θέλω να φανεί άσχημο, αλλά ίσως είναι για να φύγουν κάποιες ευθύνες, να απαλλαχθούν από τις ευθύνες τους οι ανώτεροι και ευθύνοντες. Βασίλη, θα πρέπει η πολιτεία τώρα και οι αρμόδιοι φορείς, όποιοι είναι αυτοί, να βοηθήσουν και τα σωματεία, διότι τα σωματεία έχουν πληγεί οικονομικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, δυστυχώς δεν βλέπω κάποια κίνηση και δεν πιστεύω εγώ σαν Βασίλης Μαυρίδης ότι θα γίνει κάποια κίνηση. Κώστα, η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλού... Κοιτάξτε... Σας στηρίζει. Την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή δεν μπορώ να την κρίνω, γιατί οι άνθρωποι αναλάβανε, δεν έχουν προλάβει να έχουμε σε συνεργασία μαζί τους. Εδώ είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση τώρα με εμάς, γιατί ανήκουμε ναι μεν στο Δήμο Κορυδαλού σαν σωματείο, γι' αυτό αγωνιζόμαστε στον Πειραιά, αλλά έχουμε και μια έδρα η οποία υπάγεται στο Δήμο Εγάλου. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία προς το παρόν και με τους δύο δημάρχους, και με τον κύριο Κουσαλά του Κορυδαλού και με τον κύριο Εγκίκα. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Στην προηγούμενη δημαρχία είχε γίνει μια αίτηση από το σωματείο, γιατί μας είχαν πει ότι υπήρχε περίπτωση να πάρουμε ένα μικρό ποσό σαν ενίσχυση. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει γίνει πριν 2-3 χρόνια. Φυσικά δεν πήραμε κάποια ενίσχυση. Αλλά δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Κουσαλάς, έτσι δεν ήταν. Δεν είχε αναλάβει ακόμα, ήταν με την προηγούμενη δημαρχία. Από εκεί πέρα ο κύριος Γκίκας, σε ό,τι αφορά τον αθλητικό χώρο, το καλοκαίρι, παρόλα αυτά, παρόλο που είχε, η χώρα ήταν σε μια αναστάτωση με όλο αυτό που είχε συμβεί, έτσι, έκανε κάποιες κινήσεις από τη μεριά του, σε συνεργασία με τον κύριο Μαρδαφλή, που τον ευχαριστώ γιατί είναι δίπλα μας και κάθε φορά που το χρειαζόμουν οτιδήποτε αμέσως επικοινωνούσε και προσπαθούσαμε να το λύσουμε. Έγιναν κάποιες εργασίες στο γήπεδο, πήρε λίγο ζωή το γήπεδο, φτιάξαν το φωτισμό, πολύ σημαντικό κομμάτι, πολύ σημαντικό, είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια με το φωτισμό και ευελπιστούμε κάποια στιγμή με τη βοήθεια του Δήμου και κατά πόσο γνωρίζω και της Νομαρχίας, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε και τον τάπητα, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Πλέον είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, δηλαδή ό,τι και να γίνεται από θέμα εργασίας, μετά από λίγο καιρό χαλάει, δηλαδή είναι πλέον για αλλαγή. Κώστα, έγινε την προηγούμενη Παρασκευή και μια συγκέντρωση όλων όσων ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όλα τα τμήματα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από το χώρο αυτό, από το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και προπονητές που δεν κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα, ζουν μόνο από το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν η δική σου άποψη, Κώστα. Εντάξει, το διάβασα, το είδα, είδα ότι δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη η κίνηση, έγινε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, καλό είναι να προσπαθούν όλοι με τον τρόπο τους και έτσι όπως πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι. Αλλά δεν θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει κάτι. Δεν το κατακρινώ, ούτε το κατηγορώ, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν θα αλλάξει κάτι. Βασίλης, να ολοκληρώσω. Βεβαίως.
δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφιερώνουν το χρόνο τους, τα χρήματά τους, την ηρεμία τους, αφήνουν την οικογένειά τους για να κρατάνε ζωντανά τα σωματεία αυτά, να απογοητευτούν και να τα αφήσουν στη τύχη τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Θα κλείσουν σωματεία ιστορικά, θα μείνουν παιδιά χωρίς ομάδες και όπως και να έχει θα είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Αν συνεχιστεί για λίγο ακόμα αυτή η κατάσταση και δεν έχει η πολιτεία συγκεκριμένες μελέτες, συγκεκριμένη άποψη και μία ενημέρωση, συγκεκριμένη επίσημη, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα απογοητευτούν και θα κουραστούν και θα τα αφήσουν. Και μετά δεν θα μπορεί να επανέλθει πίσω η κατάσταση αυτή. Βασίλη, εσύ τι εισπράττεις από τα παιδιά, από τους παίκτες? Θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις, να αγωνίζονται? Θέλουν να ξεκινήσουν προπονήσεις, θέλουν να αγωνίζονται. Αυτή τη στιγμή εισπράττω μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και το συντομότερο να ξεκινήσουμε για να μην απογοητευτούν τα παιδιά, μην αφήσουν τον εαυτό τους και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα μετά. Ωραία. Να σας ρωτήσω, είστε δύο νέοι άνθρωποι που έχετε αγάπη για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο να προσφέρετε και έχετε και μεγάλο όνειρα και στόχους. Διότι η Ελλάς Ποντίον έχει παίκτες που μην κρυβόμαστε είναι πολυτέλεια για την Αλφα Πειραιά. Θα ήθελα πρώτον, Βασίλη, να σε ρωτήσω πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το χώρο του ποδοσφαίρου και με την Ελλάς Ποντίον. Πρώτα απ' όλα η καταγωγή μου είναι Πόντιος και ήθελα να δω αυτή την ομάδα ξανά στις εθνικές κατηγορίες και αυτός είναι ο βασικός μου στόχος. Η Ελλάς Ποντίον να ξανέβει στις βασικές μου κατηγορίες επάνω, εθνικές κατηγορίες. Και αν χρειαστεί θα την κάνω ακόμα δυνατότερη. Κώστα, είστε εσύ και ο Βασίλης οι δύο άνθρωποι? Να σου πω, ίσως αν κάτι άφησε καλό το πρώτο lockdown το περσινό ήταν αυτό, γιατί με τον Βασίλη έχουμε οικογενειακές σχέσεις και φιλία και πέρσι λόγω όλης αυτής της κατάστασης συνεχώς είχαμε μια επικοινωνία και μιλάγαμε και μέσω Skype και αυτά, βρισκόμασταν και λίγο με τις οικογένειές μας και μέσα από τη συζήτηση το είχε σαν όνειρο πάντα και μέσα από τη συζήτηση με ρώταγε συνέχεια, ενημερώνονταν για κάποια και μου λέει αποφάσισα να έρθω, θα έρθω μαζί σου αλλά να το πάμε όσο δεν πάει. Εγώ φυσικά δεν είχα λόγο να το αρνηθώ. Είμαι τώρα 4 χρόνια εδώ στο Σύλλογο. Θεωρώ ότι από τη μεριά μου είχα κάνει ό,τι ήταν δυνατό και ήταν εφικτό για να μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει και να έχει τέτοια όνειρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μαζέψει κάποιες καταστάσεις. Ήταν όλα μια χαρά, ένα πολύ υγιέστατο περιβάλλον, κλίμα και ένα διοικητικό συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό που πήρε την απόφαση αυτή ο Βασίλης να έρθει να κάνει αυτή την κίνηση. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το σωματείο με την ιστορία του, με τον κόσμο, τις εγκαταστάσεις του και με το μέταλλο που έχει, αδικείται να είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική και να παραμένει εκεί για να αγωνίζεται σε εκείνη την κατηγορία. Βασίλη, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά, μια που είστε σε αυτή την κατηγορία τώρα? Τα προβλήματα είναι τα γήπεδα, είναι κάποιες ομάδες δυστυχώς δεν μπορούν να πληρώνουν τη διαιτησία, τα βασικά δηλαδή. Είναι κάποιες ώρες που παίζουν νωρίς, κατά τη γνώμη μου. Αυτά είναι κατά επί το πλείστον τα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, αξίζει κάποιος νέος παράγοντας, δηλαδή θα προέτρεπες νέους σε ηλικία παράγοντες να ασχοληθούν με το χώρο? Εννοείται. Κάποιος που αγαπάει το άθλημα, εγώ το αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, εννοείται ότι πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση, έστω ένα λιθαράκι να βάλει ο καθένας να ανέβει το άθλημα κι άλλο. Έστω η Αλφα Πειραιά. Κώστα,
πιστεύεις η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά έκανε ό,τι μπορούσε φέτος? Θεωρώ ότι ό,τι μπορούσε να κάνει η Ένωση σαν από τη μεριά της, το έκανε. Είναι ένα θέμα που ξεπερνάει την Ένωση. Είναι πολύ πιο πάνω. Όσο και να πίεσε η Ένωση, όσο και να το ήθελε η Ένωση, είχε να κάνει με την ΕΠΟ και με το Υπουργείο. Οπότε εκεί πλέον πάβει να έχει ιδιαίτερη αρμοδιότητα η Ένωση. Απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά τον Πειραιά, θεωρώ ότι η Ένωση τα τελευταία χρόνια κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να υπάρχει ένα υγιέστατο πρωτάθλημα και να επιβιώνει κάποια σωματεία. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και δεν είναι ντροπή, έτσι, δεν είναι ντροπή και ποτέ δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει και το σωματείο που εκπροσωπεί ο καθένας μας, έτσι. Η Ένωση βοηθάει σωματεία τα οποία δεν έχουν ακόμα και για τα λειτουργικά τους. Είναι γνωστό, το γνωρίζουν πολλοί, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, ούτε εννοείται χρειάζεται ποτέ να αναφερθούν ποια σωματεία είναι αυτά, γιατί ξαναλέω, ποτέ κανείς δεν ξέρει το κάθε σωματείο σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθεί. Αλλά προς τιμή τους, γνωρίζω εγώ πολύ καλά ότι αρκετά σωματεία θα βοηθάει η Ένωση για να υπάρχουν και να λειτουργούν και να μπορούν αυτά τα παιδιά της γειτονιάς που αντιπροσωπεύει αυτό το σωματείο να πηγαίνουν να περνάνε την ώρα τους ευχάριστα και να αθλούνται. Ξαναλέω, ο αθλητισμός είναι υγεία. Και δεν είναι μόνο σωματική υγεία, είναι και ψυχική υγεία και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που βοηθάει στο κοινωνικό σύνολο. Ως διοργάνωση του πρωταθλήματος, εσείς ως Ελλάς Ποντιών είστε ευχαριστημένοι από την διοργάνωση του πρωταθλήματος ή κάτι πρέπει η Ένωση να βελτιώσει? Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια ιδιαίτερη επισήμαση να κάνω σε ό,τι αφορά την διοργάνωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση των αγώνων είναι αθλητικές καταστάσεις. Δεν έχει γήπεδο και προσπαθεί, γιατί δεν είναι μόνο τα αντρικά. Μην ξεχνάμε ότι ποδόσφαιρο παίζουν και οι έφηβοι, παίζουν και οι K12, δηλαδή από 10 χρονών τα παιδάκια ξεκινάνε και παίζουν στα μεγάλα γήπεδα στα 11-11. Οπότε όλα αυτά κάπου πρέπει να τα χωρέσει τα τμήματα. Και εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Από τη μεριά τους τα σωματεία, και αυτοί έχουν το δίκαιο τους, παίρνουν τηλέφωνο στην Ένωση, γκρινιάζουν γιατί με βάλες 11 ώρα το πρωί, γιατί με βάλες στις 10, γιατί με βάλες Σάββατο, γιατί με βάλες Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε, βέβαια αποδέχτης πάντα όλων, γίνεται η Ένωση, άσχετα που δεν έχει την πλήρη ευθύνη. Οπότε θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος του Πειραιά είναι οι αθλητικές καταστάσεις. Βασίλη, φέτος γίναν μόνο 6 παιχνίδια. Είχατε 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Βέβαια, η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στην τέταρτη θέση με 13 βαθμούς. Πρώτος ο Αμπελακιακός, μετά ο Περαμαϊκός και μετά ο Φαλιρικός. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα σαν Ελλάς Ποντίων. Δυστυχώς μας σταματήσανε, θα το επιδιώξουμε μόλις ξεκινήσουμε πάλι, είτε φέτος είτε του χρόνου. Πάντως, ήδη ξεκινήσατε να χτίζετε την Ελλάς Ποντίων της νέας αγωνιστικής χρονιάς, διότι ξεκινήσατε τις ανανεώσεις. Κώστα, με τον... Όπως είπα και πριν, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να έρθει απογοήτευση στους παράγοντες. Σε εμάς αυτό δεν έχει συμβεί και από ό,τι φαίνεται ούτε πρόκειται να συμβεί. Οπότε βαδίζουμε με τα γεγονότα, αλλά δεν σταματάμε να είμαστε εκτός του στόχου. Ο στόχος είναι αυτός, θα τον αντιμετωπίσουμε ανάλογα με τις καταστάσεις και θα προσπαθήσουμε να τον υλοποιήσουμε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος από το καλοκαίρι. Και δεν ήταν στη θεωρία, νομίζω ότι το έχουμε κάνει πράξη. Ο Βασίλης... Εμείς σαν Ελλάς Ποντίων θέλουμε να δυναμώσουμε κι άλλο και θέλουμε να ανέβουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην επόμενη κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Αυτός είναι ο στόχος μόνο. Και αυτό από πλευράς μου εγγυούμαι ότι θα δυναμώσουμε κι άλλο σαν ομάδα. Ό,τι ζητηθεί από τον προπονητή δηλαδή. Και με άλλες προσθήκες σε έκπληξη. Έχουν συμφωνηθεί ήδη. Να ρωτήσω ότι θα ανανεώσετε και με τον Χρήστο τον Τάση. Ναι, εννοείται. Δεν το έχουμε πει. Ναι, εννοείται, δεν το έχουμε πει επίσημα, αλλά εννοείται ότι ο κύριος Τάση θα είναι ο προπονητής της ομάδας ένα σεζόν και με τις δικές του προτάσεις θα βαδίσουμε. Ήδη ανανεώσατε με τον Σάββα τον Ηλιάδη και με τον Γιάννη τον Πουρσανίδη. Ναι. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά της ομάδας και θα δούμε και κάποιες εκπλήξεις ως ανούπο. Ωραία. Κώστα, να μου αναφέρεις και τους υπόλοιπους συνεργάτες στο Δέλτα Σίγμα. Είναι ο αντιπρόεδρος ο Γιώργος Κωνσταντέλιας. Είναι ο αντιπρόεδρος Β, επίσης Κωνσταντέλιας, συγγενής. Είναι ο ταμείας της ομάδας, ο κύριος Χρήστος Πουρσανίδης, που είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Σύλλογο. Αλλά είναι... έχουμε τη γραμματέα μας, την κυρία Σπυριδούλα. Έχουμε τη Χριστίνα Καλουτσίδου. Που είναι επίσης εδώ πέρα βοηθάει στη γραμματική υποστήριξη και σε οτιδήποτε αφορά το Σύλλογο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα έγγραφα. Έχουμε τον Χρήστο τον Τσαούση, που είναι η ψυχή της ομάδας, είναι ο φροντιστής πολλά χρόνια στο Σύλλογο. Τώρα ξεχνάω κάποιον. Ο Μάνος ο Μαυρέλος είναι ο Γενικός Αρχηγός. Έτσι, επειδή είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, λίγο το. Ναι, είναι ο Μάνος ο Μαυρέλος. Ο Μάνος είναι χρόνια στην ομάδα, σαν παίχτης. Αποφάσισε πέρσι να τελειώσει την καριέρα του εδώ πέρα. Και εννοείται δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ένα τέτοιο παιδί, μια τέτοια προσωπικότητα, να φύγει μακριά μας. Οπότε του έγινε η πρόταση και συνεργάστηκε με το Σύλλογο σαν Γενικός Αρχηγός. Τώρα, αν. Πάντως είστε μια παρέα, έτσι. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Μια οικογένεια, Βασίλη. Είμαστε παρέα. Μαζί συζητάμε για την μπάλα, μαζί συζητάμε για το σύλλογο, μαζί διασκεδάζουμε. Είμαστε μια παρέα. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την επιτυχία. Αυτό. Εγώ μπορώ να πω ότι η Ελλάς Ποντιών είναι ο ποδοσφαιρικός παράδεισος, να το πούμε έτσι, για κάποιον παίκτη να έρθει. Να αγωνίζεται. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αυτό πρέπει να το πούν οι παίχτες. Αλλά από αυτά που μας μεταφέρουν οι ίδιοι οι παίχτες και άλλοι παίχτες από άλλες ομάδες, αυτή την εικόνα έχουμε και εμείς, έτσι. Βασίλη, τι σημαίνει Ελλάς Ποντίον για εσένα? Για εμένα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ο Πόντος, μου θυμίζει την πατρίδα μου, οικογένεια, όλα. Όλα. Ελλάς Ποντίον, για μένα ό,τι μπορώ δηλαδή από πλευράς μου, πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο αυτό το σύλλογο, κι άλλος. Κώστα, για σένα. Για μένα Ελλάς Ποντίον, καταρχήν εγώ στην Ελλάς Ποντίον έχω έρθει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δεν είμαι Ποντίος στην καταγωγή, την αγάπησα και να είναι η σύζυγός μου Ποντία και έτσι βρέθηκα εδώ στην ομάδα, την έχω αγαπήσει την ομάδα, την έχω κάνει κομμάτι της ζωής μου πλέον, είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Δηλαδή και τα παιδιά μου, παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρά, από τις πρώτες λέξεις που μάθανε να λένε στη ζωή τους, είναι Ελλάς Ποντίον. Είναι παντού στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, παντού. Όπλο της Ελλάς Ποντίον είναι η φύλαθλη. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν μιλάμε για την φετινή αγωνιστική χρονιά, αλλά σε κανονικές συνθήκες είναι ο 12ος παίκτης. Βασίλη. Ναι, βεβαίως. Οι φίλαθλοι είναι πάντα κοντά μας, μας βοηθάνε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας, αλλά όσο μπόρεσαν και πάλι τους ευχαριστώ γιατί ήταν κοντά μας και όπως μπόρεσαν. Πιστεύω του χρόνου να πάνε όλα καλά και με τη χώρα και να είναι κοντά μας, όπως παλιά. Και τι μπορείς να τους υποσχεθείς, ότι με το καλό όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα
με τη λήξη του πρωταθλήματος να πανηγυρίσετε όλοι μαζί αυτό το όνειρο, αυτό, το στόχο που έχετε θέσει. Το όνειρό μου είναι να γίνει μια μεγάλη φιέστα. Αυτό μπορώ να τους υποσχεθώ μόνο. Εμείς σαν διοίκηση, αυτό που δείχνουμε είναι ότι ο στόχος δεν είναι απλά στη θεωρία. Γίνονται κινήσεις, οι οποίες είναι για να επιτευχθεί. Δεν λέμε απλά θέλουμε να ανέβουμε στη Γαμαθνική, θέλουμε να πάμε στη Γαμαθνική, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να γίνει αυτό. Και ο κόσμος θεωρεί ότι αυτό το βλέπει. Όταν Κώστα έχει παίκτες του επίπεδου του Σάββα του Ηλιάδη, του Αντώνη του Τσαγκάρη, τώρα... Του Κώστα του Μιλιώνη, του... Μπατή, του Αλέξανδρου. Για τα δεδομένα της Αλφα Πειραιά, είναι πολύ τέλεια να είναι αυτοί οι παίκτες. Ναι, φυσικά. Είπαμε ότι εμείς από τη μεριά μας δεν μείναμε απλά, είπαμε στον κόσμο, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, θέλουμε να λέμε στη Γαμαθνική. Θεωρώ ότι γίνανε οι απαραίτητες κινήσεις για να γίνει αυτό να αποτυπωθεί μέσα στο γήπεδο. Σε μια προηγούμενη συνέντευξη είπα ότι όλα στη θεωρία, ας αφήσουμε τις θεωρίες και ας γυρίσουμε κάποια στιγμή στο γήπεδο να αποδείξει ποιος είναι καλύτερος. Και τη δική σου άποψη για τον κόσμο, για τους φιλάθλους της Ελλάς Ποντίων, από τη δική σου πλευρά. Ο κόσμος είναι πάντα, θεωρώ ότι είναι και κίνητρο για τον παίχτη. Ακόμα και για να έρθει στο σωματείο ένας παίχτης. Εδώ πέρα ζουν ποδοσφαιριστές, καταστάσεις που σε όλη την καριέρα δεν τις έχουν ζήσει και έχουν περάσει και από σωματεία ιστορικά. Αλλά το ότι έχει ένα σωματείο ιστορία δεν σημαίνει ότι έχει και κόσμο. Καλός ή κακός. Εδώ πέρα έχουν έρθει οι παίκτες και τους έχω δει εγώ κατά διαστήματα να έχουν σταματήσει και να κοιτάνε και να ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Και μία λεπτομέρεια. Ο κόσμος εδώ πέρα αγκαλιάζει τους παίκτες σαν να είναι δικά της παιδιά. Υπάρχει και αυτό, είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ομάδας. Δηλαδή ξαφνικά περνάει ένας παίκτης και ακούει τον κόσμο από δίπλα να τον φωνάζει με το όνομά του. Και έχει έρθει μόλις ένα μήνα στην ομάδα. Δηλαδή έχει κάνει μια προετοιμασία. Και στο πρώτο φιλικό ακούει από την εξέδρα να τον φωνάζει με το όνομά του. Ο κόσμος εδώ κάνει τα παιδιά της ομάδας δικά του. Όποιος φοράει τη φανέλα, πλέον μπαίνει στην οικογένεια της Ελλάδας Ποντίων. Και αυτό οι παίκτες το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό ίσως και η ομάδα ανέκαθεν έβγαζε ένα πάθος μέσα στο γήπεδο. Ανέκαθεν έβγαζε ένα πάθος. Να σε ρωτήσω, στα 6 παιχνίδια που έγιναν, ποιες θεωρείς κάποιες άλλες ομάδες ότι θα παλέψουν μαζί σας για την άνοδο, έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Κοιτάξτε, η ιδιαίτερη κίνηση φέτος, με παίχτες έμπειρους, έκανε και η ομάδα του ύφεστο. Άσχετα με το αποτέλεσμα, το μεταξύ μας παιχνίδι, ο Ήφαιστος ήταν μια ομάδα που εννοείται θα, μέχρι το τέλος θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι και λίγο ιδιαίτερος ο πηγάς. Πάντα κάθε χρόνο κάποιες ομάδες ξεφυτρώνουν, ας το έλεγα, και βγάζουν έτσι μια δυναμική και μέχρι το τέλος πρωταγωνιστούν. Αλλά θεωρώ ότι η ιδιαίτερη κίνηση σαν τη δική μας έκανε ο κύριος Μαλαδάκης, ο πρόεδρος του Ήφαιστου. Από εκεί πέρα και ο Περαμαϊκός ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα και μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και από την ιστορία της και από τον κόσμο της. Το Αμπελάκι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει δείξει και αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν θα ήταν εξίσου μια εύκολη έδρα και από εκεί να περάσει. Όπως επίσης και ο Φαλιρικός, τον οποίο χάσαμε κιόλας. Βασίλη, είχατε παράπονα από τη διαιτησία φέτος, εικόνα της διαιτησίας στον Πειραιά. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή απέναντί μας, άσχετα εμείς αν δεν ήμασταν καλοί σε κάποιο παιχνίδι. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή. Δεν υπάρχουν παράπονα. Όχι, όχι, κανένα. Κώστα. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο παράπονα. Πώς είναι η εικόνα της διαιτησίας στον Πειραιά? Εντάξει, σε γενικές γραμμές,
σε γενικές γραμμές. Έχει ανέβει το επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πιο ανεβασμένο το επίπεδο από παλαιότερα. Εντάξει, αυτό δεν. Κοιτάξτε, έχουμε μία τάση κι εμείς από τη μεριά μας οι παράγοντες, την αδυναμία μας και εκείνη τη στιγμή τη στεναχώρια μας να θέλουμε κάπου άλλο να τη φορτώσουμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το κάνουμε πάντα και δεν υπάρχει ευθύνη από τη διαιτησία. Φυσικά θα υπάρξει και ευθύνη από τη διαιτησία, θα κάνει και ένας διαιτητής λάθος. Κάποιες φορές πιθανό να είναι και μοιραίο το λάθος του διαιτητή για μια ομάδα, αλλά δεν είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό για να μπορεί να πει κάποιος ότι διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Λάθη γίνονται από όλους. Όπως και εμείς κάνουμε λάθη και μπορεί η ομάδα μας εκείνη την Κυριακή να μην έχει καλή εικόνα και να νομίζουμε ότι μας φταίνε όλοι, έτσι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι λάθη. Αλλά γενικά θεωρώ ότι το επίπεδο είναι αρκετά καλό. Βασίλη, τώρα πώς νιώθεις που δεν μπορείς να είσαι στην προπόνηση, στους αγώνες, κοντά στην ομάδα? Νιώθω όπως νιώθω, σου λείπει. Πιστεύω όλοι. Μου λείπει, έχω μεγάλη απογοήτευση. Πιστεύω να το νιώθουν όλοι αυτό. Τώρα πιστεύω να είναι το γρηγορότερο να επανέλθουμε. Κώστα, ο χρόνος που αφιέρωνες στην προπόνηση, στα παιχνίδια. Συνεχίζουμε, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, και εγώ και ο Βασίλης και τα υπόλοιπα μέλη τα περισσότερα, συνεχίζουμε να αφιερώνουμε τον ίδιο χρόνο. Φυσικά χωρίς αποτέλεσμα. Χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή φεύγω. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δίνομαι από το σπίτι να φύγω, να κατέβω στο γηλό η σύζυγό μου. Λέω φεύγω. Λέω κατεβαίνω κάτω στα γραφεία στο γήπεδο. Μου λέει τι να κάνεις. Τι έτσι θα πάρω, μου λέει να κάτσεις. Ναι. Και γυρνάω και της λέω ειρωνικά φυσικά. Πάω να δω λέω σε τι κατάσταση στην ομάδα να δω. Θα κερδίσουμε λέω την Κυριακή. Γέλαγε. Ερχόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Δηλαδή συζητάμε. Ο καθένας φέρνει τις πληροφορίες του, αλλά το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τον χρόνο. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Έχετε ξεκινήσει ήδη το προγράμμα του. Γιατί πλέον το φέτος θεωρώ ότι έχει τελειώσει. Κώστα, να σε ρωτήσω, εκτός από Ελλάς Ποντίον, υποστηρίζεις κάποια άλλη ομάδα? Από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσα να είμαι και κάτι άλλο στην οικογένεια που μεγάλωσε, γιατί τυχάνει να είναι ο παππούς μου και παλέμαχος παίκτης Ολυμπιακού. Οπότε και από θέμα περιοχής και από θέμα οικογένειας δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι άλλο, από Ολυμπιακός. Κόκκινο Ολυμπιακός, κόκκινο και Ελλάς Ποντίον. Βασίλη, εσύ είσαι μόνο Ελλάς Ποντίον? Εγώ είμαι Ελλάς Ποντίον και δεν ασχολείμαι με τις μεγάλες ομάδες. Βλέπω όλες τις μεγάλες ομάδες, παρακολουθώ ποδόσφαιρο, μου αρέσει. Δεν είμαι κάποια συγκεκριμένη. Όνειρό σου όμως. Και το δύο, η Ελλάς Ποντίον κάποτε να βρεθεί στα επαγγελματικά σαλόνια. Λέω τη λέξη Ολυμπιακός, γιατί έτσι έμαθα από μικρό παιδάκι, αυτή την ομάδα έβλεπα μικρός, αυτή, αλλά πλέον δεν ασχολούμαι με την Ολυμπιακό. Δεν ασχολούμαι με την Ολυμπιακό. Απλά όταν με ρωτήσει κάποιος, θα πω πως είναι και αυτό. Ελλάς Ποντίον. Αυτό εδώ είναι το μεράκι μας, αυτός είναι ο καημός μας, αυτή είναι η ομάδα που αγαπάμε αυτή τη στιγμή και είμαστε δίπλα στο σύλλογο. Κώστα, ήθελα για τις ακαδημίες. Για τις ακαδημίες. Να μου πεις και δύο λόγια. Πάλι, ακόμα μία φορά. Λειτουργήσαν φέτος. Λειτουργήσαν κανονικά. Οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους ή φοβήθηκαν να έρθουν τα παιδιά? Όχι. Υπήρχε ανταπόκριση από τους γονείς κανονικά με την έναρξη των ακαδημιών. Είχαμε και νέες εγγραφές. Είχαμε και κάποια σχέδια με τους προπονητές μας να υλοποιήσουμε μέσα στη χρονιά. Δυστυχώς, όλα αυτά. Πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία, Βασίλη, πόσα παιδιά έχετε? Πρέπει να έχουμε γύρω στα 90 με 100. Όχι. Ήταν, συγγνώμη που διέκοψα. Είχαμε αυτόν τον αριθμό. Τώρα, με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ενεργά, είναι περίπου στα 60 πλέον, ενεργά. Ποιος είναι προπονητής στα τμήματα υποδομής, έτσι να μου αναφέρεις? Χρόνια είναι εδώ πέρα στο σύλλογο
ο Γιώργος ο Δημητρέσκου και ο Βασίλης ο Τσιάκαλος. Σίγουρα και η Ακαδημία είναι η βάση της κάθε ομάδας, να μπορούν να αναδειχθούν ταλέντα, να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τελευταίο πρωτάθλημα, το τελευταίο πρωτάθλημα η ομάδα, το πήρε με παίκτες γηγενείς. Με δικούς παίκτες, με πάρα πολύ λίγες προσθήκες δηλαδή από... Ο μεγαλύτερος κορμός ήταν παίκτες γηγενείς που είχαν μεγαλώσει εδώ πέρα από μικρά παιδάκια μέσα στο σύλλογο. Και φυσικά πολλοί από αυτούς συνεχίζουν και αγωνίζονται ακόμα σε καλές ομάδες και για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσαν για τον Πειραιά αποτελούσαν για την κάθε ομάδα όνειρο να τους αποκτήσει. Και ήταν παίκτες δικοί μας εδώ πέρα. Πολυτέλεια για την κάθε ομάδα. Είναι αρκετά παιδιά που πήγανε και σε ομάδες οι οποίες ανεβήκαν για κατηγορία. Πήγαν όλοι μαζί και ανεβάσαν ομάδες κατηγορία. Δεν ξέρω αν εσύ ή ο Βασίλης θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους που σας στηρίζουν, που σας βοηθάνε. Είναι πολλοί άνθρωποι που στηρίζουν και βοηθάνε. Τώρα δεν θα ήθελα να δικήσω κάποιον. Ξέρετε, είμαι και λίγο, μου βρήκατε λίγο προετοίμαστο σε αυτή την ερώτηση. Δεν θα ήθελα να δικήσω κάποιον. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Εμείς είμαστε και μια διοίκηση που έχουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε την πόρτα ανοιχτή. Δεν έχουμε πρόβλημα να έρθει ο άλλος να μας πει την άποψή του, να μας κάνει μια πρόταση και ας μην είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι κακό. Κάποια πράγματα μπορεί να μας διαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που έχουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Απλά με την πάρα του χρόνου κουραστήκαν και έχουν φύγει. Δεν υπάρχει. Εδώ, άμα έρθετε Κυριακή σε φυσιολογική ροή του πρωταθλήματος, μετά τη λήξη του αγώνα, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Όλοι οι φιλαθλητές έρχονται μέσα στα γραφεία. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Και στα καλά και στα κακά. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, να ξεκινήσω με τον Βασίλη, το δικό σου μήνυμα. Το δικό μου μήνυμα είναι να ξεκινήσεις... του Βασίλη Μαυρίδη, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το δικό μου μήνυμα είναι το γρηγορότερο να φύγει αυτή η επιδημία από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και να ξεκινήσει το γρηγορότερο ο αθλητισμός και όλα ό,τι πρέπει να... ό,τι έχει κλείσει. Και το δικό σου μήνυμα... Το μήνυμα του Πρόεδρου της Ελλάς Ποντίων, του Κώστα Φούντα. Το μήνυμα είναι να προσπαθήσει ο κόσμος να μείνει ενωμένος, να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, να μην απογοητευτεί, να το ξεπεράσουμε και να ξαναμπεί η χώρα σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Και όσο το δυνατόν να αφήσει λιγότερα κατάλοιπα πίσω του, όλο αυτό που ζούμε. Είναι στο χέρι του καθενός, ατομικά, έχει να κάνει με τις οικογένειες, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ξεπεράσουμε αυτό το κακό που έχει βρει τη χώρα και να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς και να τα αφήσουμε πίσω για να το ξεχάσουμε και το ξεπεράσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε και κάποια είδηση έτσι από τη σημερινή συνέντευξη. Είπαμε ότι... Κοιτάξτε, επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίοδο, δεν θέλουμε να εκθέσουμε πρόσωπα. Σίγουρα έχουν γίνει επαφές με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα των κατηγοριών. Θα γίνει μπαμ. Θα γίνει. Ωραία. Κρατάμε αυτό. Κρατάμε ότι παραμένει ο Χρήστος Τάσης στο τιμόνι της ομάδας. Θα συστήσετε και με τα υπόλοιπα παιδιά, μετά τον Σάββα τον Ηλιάδη, τον Γιάννη τον Μπουρσανίδη. Φυσικά, υπάρχει προγραμματισμός, θα μιλήσουμε με όλα τα παιδιά και θα κοιτάξουμε το μεγαλύτερο ποσοστό να παραμείνει στο σύλλογο. Ωραία. Πριν να κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια παράπονα, θέλετε να εκφράσετε. Τίποτα, να ξεκινήσουμε το συντομότερο.
και πώς να έχουμε και παράπονα. Άλλωστε αυτή τη στιγμή που δεν λειτουργεί τίποτα. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Και απλά ο στόχος. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Ας το δουν αυτό οι κυβερνώντες, να το λάβουν και αυτό υπόψη τους. Καλή επιστήμη, καλές οι απόψεις επιστημονικές, αλλά υπάρχουν και ρητά από αρχαιοτά τον χρόνο που βάζουν τον αθλητισμό να είναι συνώνυμο της υγείας. Ναι, διότι θα μπορούσαν, το ξαναλέω, να γινόντουσαν οι προπονήσεις ανα γκρουπ. Το γήπεδο είναι ένας ανοιχτός χώρος, να μπορεί να έρθει. Αν θεωρούσαν οι κυβερνώντες τον αθλητισμό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, ίσως θα προλάβαιναν να κάνουν κάποιο σχεδιασμό, όπως είπαμε, όλους τους στερινούς μήνες που είχαν στη διάθεσή τους, για να συνεχιστεί. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και να ευχηθώ όταν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, να τα ξαναπούμε στο γήπεδο, και στο τέλος της σεζόν, η Ελλάς Ποντίον να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Να πετύχει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Διότι το έχετε δείξει με πράξεις ότι το θέλετε και πρέπει και με τη βοήθεια των φιλάθλων ο στόχος να πραγματοποιηθεί. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Πάνω απ' όλα η υγεία. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην Ελλάς Ποντίον, μετά τους δύο προέδρους της ομάδας, έχουμε μαζί μας τώρα και τον Γενικό Αρχηγό της Ελλάς Ποντίον, τον Μάνο Μαυρέλο. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Μάνο, είμαστε κοντά στα μέσα Φλεβάρι. Έχουμε νέο lockdown, πλέον στενεύουν αρκετά τα περιθώρια για να ξαναέχουμε φέτος πάλι αγωνιστική δράση. Έτσι τα πράγματα, δυστυχώς δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Οι εξελίξεις δυστυχώς είναι αρνητικές, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά γενικά παγκοσμίως βλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν μπορούμε λοιπόν σε αυτές τις εποχές εμείς να περιμένουμε ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στο πειραϊκό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, προσπάθειες που γίνανε φέτος και τις γνωρίζουν όλοι, από ό,τι φαίνεται δεν θα εμποδοθούν. Πάντως, εσείς ως διοίκηση έχετε ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό σας για το καινούριο πρωτάθλημα ή όποτε αυτό ξεκινήσει, με μοναδικό στόχο την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Είναι μια περίοδος που πρέπει να κάνει σχέδια, αλλά και δεν μπορεί να κάνει σχέδια ταυτόχρονα. Είμαστε αυτή λοιπόν την φάση εμείς που προσπαθούμε όσο το δυνατόν μπορεί να πει κάποιος ότι κάνει σχέδια να προγραμματίσουμε την επόμενη μας, το επόμενο μας βήμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ωστόσο ναι, η διοίκηση κάνει κάποιες κινήσεις που θεωρούνται ότι είναι το προπύργιο, το χτίσιμο της επόμενης χρονιάς. Η Ελλάς Ποντίον, ναι μεν μετέχει στην Α Πειραιά, όμως λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Εντάξει, ναι. Έγινε μια προσπάθεια φέτος αρκετά καλή. Νομίζω όλοι στον Πειραιά γνωρίζουν τι προσπάθεια γίνει και λαμβάνουμε εγκομιαστικά σχόλια για το τι καταφέραμε φέτος. Δυστυχώς αυτά τα οποία είχαμε ως στόχο δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι που μας λείπει περισσότερο. Οπότε, ναι, μεν είμαστε περήφανοι για ό,τι έχει συμβεί, αλλά δεν μπορούμε να μαζεύουμε τους καρπούς από τις προσπάθειες. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο λυπηρό για τη διοίκηση, κυρίως και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ματώσει οικονομικά φέτος. Και είναι πολύ άσχημο, είναι πάρα πολύ άσχημο. Μάνο, η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στην τέταρτη θέση. Είχατε 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Θα μπορούσατε να. Είχατε το απόλυτο. Από ό,τι φαίνεται όχι, δεν μπορούσαμε. Γιατί ο καθρέφτης της ομάδας είναι το γήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο λοιπόν δεν δείξαμε αυτά που έπρεπε. Δικαίως είμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Η εικόνα μας δεν ήταν καλή στα παιχνίδια τα οποία δεν μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς. Ωστόσο με την έλευση του κ. Τάση τα τελευταία 2 παιχνίδια η εικόνα της ομάδας άλλαξε άρδιν προς το καλύτερο.
Κάναμε πολύ εμφατικές νίκες και όντως από εκεί και πέρα η ομάδα άξιζε και αξίζει να πάει πιο ψηλά. Μάνο, όπλο της Ελλάς Ποντίων είναι η φύλαθλη. Όχι, δεν μιλάμε για τη φετινή σεζόν, μιλάμε για στις κανονικές συνθήκες, το γήπεδο είναι γεμάτο. Ναι. Τι μπορείς να πεις, να τους υποσχεθείς, Μάνο, εσύ από την πλευρά σου? Τώρα δεν μπορώ να τους υποσχεθώ τίποτα, να κλείσω τα γήπεδα, τίποτα, αλλά τους θέλουμε, εννοείται ότι πάντα η δύναμη της Ελλάς Ποντίων, όσα χρόνια βρισκόμουν και εγώ εδώ και έπαιζα ποδοσφαιριστής, ήταν το γήπεδό μας. Είχαμε τη θερμή στήριξη όλης της γειτονιάς, γιατί εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ο οικογένεια και η γειτονιά μαζί, έτσι. Αυτό είναι το όπλο μας, αυτό όλα τα χρόνια έκανε την Ελλάς Ποντίων να ξεχωρίζει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν θα δοθεί το OK για να ξεκινήσουμε και να επιστρέψουμε πίσω στους αγωνιστικούς χώρους, ότι η ομάδα θα τους κάνει περήφανους και του χρόνου θα μιλάμε από μια άλλη κατηγορία, θα μιλάμε από την ανώτερη κατηγορία και δεν το λέμε τώρα, το λέμε συνέχεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε και ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι εμείς θα είμαστε εκεί που θέλουν και αυτοί να μας δουν. Μάνο, εσύ είσαι ο συνδετικός κρίκος ουσιαστικά της διοίκησης των δύο προέδρων με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team. Και τον προπονητή, τον Χρήστο τον Τάση. Είσαι αρκετά χρόνια, έτσι, έχεις παίξει και μπάλα στην Ελλάς Ποντίων. Θεωρείς δικό σου παιδί η Ελλάς Ποντίων, ένα κομμάτι της καρδιάς σου? Εντάξει, έχω δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα, άλλωστε και μόνο που οι άνθρωποι εδώ μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής μου καριέρας με τιμήσανε και δεύτερη φορά κάνοντάς με γενικό αργό στην ομάδα, αυτό τα λέει όλα. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα απέναντι στους ανθρώπους εδώ της Ελλάς Ποντίων. Μου έχουν δείξει αγάπη και πιστεύω ότι και εγώ τους δείχνω την πλευρά μου. Νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ, νιώθω σαν το σπίτι μου, είναι η αλήθεια. Είμαι αρκετά χρόνια και ελπίζω να είμαι άλλα τόσα. Και εδώ θέλω να μου πεις τώρα ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή ως ποδοσφαιριστής. Αν ξεχωρίζεις κάποιες στιγμές και αν σου έρχεται στη μνήμη κάποιο παιχνίδι ή κάποιο γκολ. Κοιτάξτε, σαν ποδοσφαιριστής δεν είχα τη διάκριση που λέμε να πάρω τίτλους και να κατακτήσω κύπελα και τρόπαια. Ωστόσο, με αξίωσε η ποδοσφαιρική τύχη να βρεθώ σε έναν τελικό κύπελλο Πειραιά του 2013-2014, αν δεν κάνω λάθος, φορώντας φανέλα του Κορυδαλλού τότε. Αυτή θεωρώ ότι ήταν η μέγιστη ποδοσφαιρική μου διάκριση. Σαν ποδοσφαιριστής είμαι πολύ ευγνώμων, δεν περίμενα πολλά εγώ περισσότερα από το ποδόσφαιρο. Αυτό μου ήταν πάρα πολύ, πολύ αρκετό για τις ικανότητες μου και τις δεξιότητες μου. Θεωρώ ότι εκεί μπορούσα να φτάσω ποδοσφαιριστής. Αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν η κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής μου καριέρας και είναι τιμή για όποιον ποδοσφαιριστή να παίξει ένα γήπεδο σαν το γήπεδο Καρασκάκη. Ωραία, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα του Γενικού Αρχηγού της Ελλάς Ποντίων, του Μάνου του Μαυρέλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Τι θα ήθελες να τους πεις? Να κάνουν υπομονή, να κρατάνε τον εαυτό τους σε εγρήγορση. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να προπονούνται για να διατηρηθούν, γιατί κάποια στιγμή αυτό θα περάσει, είναι βέβαιο. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα, να ξεπεράσουμε όλο αυτό το κόλαφο, όλο αυτό το κυκαιώνα προβλημάτων που μας έχει δημιουργήσει ο ιός και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό, όλοι υγιείς. Και η Ελλάς Ποντίων με την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας να πραγματοποιήσει βέβαια το στόχο της ανόδου, ναι, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό είναι το όνειρό της διοίκησης και όλων των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού team, των φιλάθλων της γειτονιάς εδώ που πονάει και αγαπάει την ομάδα. Αυτό είναι το όνειρό μας, ναι, να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες η Ελλάς Ποντίων και να επιστρέψει όχι σαν φωτοβολίδα, να επιστρέψουμε και να παραμείνουμε όσα χρόνια περισσότερα μπορούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.